Πριν από αυτό όμως, να πάμε στο θέμα που προαναγγείλαμε ήδη. Ζωντανή σύνδεση με την Ουάσιγκτον. Εκεί βρίσκεται ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, ο κ. Νίκος Παπάς. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας. Από τη Λατινική. Καλημέρα, κύριε Σαραντάκο. Καλημέρα, κύριε Χασαπόπουλε. Καλημέρα, Υπουργέ. Καλό βράδυ σε εσάς. Καλό βράδυ σε εσάς. Σε εμάς, καλό βράδυ. Δύσκολα τα πράγματα τώρα η προσαρμογή, αλλά εντάξει. Εντάξει, προσαρμογή, αλλά Υπουργέ, έχουμε μεγάλες αποφάσεις τώρα. Εδώ ο Σαραντάκος δεν τα πιστεύει αυτά, αλλά είναι μεγάλη υπόθεση. Και από εκεί θα ξεκινήσουμε πριν πάμε στα ελληνικά πράγματα. Εσείς βρίσκεστε εκεί τώρα γιατί είχατε σημαντικές επαφές, διότι η Ελλάδα πατάει πόδι στη Σελήνη. Συμφωνία είχαμε, κύριε. Ναι. Αυτό. Συμφωνία. Πατάει πόδι στη Σελήνη. Ναι, επαφές για να πατήσουμε πόδι στη Σελήνη. Τι ακριβώς είναι αυτό, κύριε. Η Ελλάδα λοιπόν γίνεται συμμέτοχη σε πρόγραμμα της NASA μαζί με άλλες χώρες, λίγες. Και το 2021-2022 η χώρα μας θα είναι μέσα, θα σας έλεγα, στη δεκάδα των χωρών που έχουν ακουμπήσει όχημά τους πάνω στη Σελήνη. Και αυτό νομίζω είναι μια πάρα πάρα πολύ μεγάλη κατάκτηση, διότι το όχημα θα προσελληνωθεί, θα κάτσει για κάποιες μέρες, θα μαζέψει δεδομένα. Τα δεδομένα αυτά θα ανήκουν στο ελληνικό δημόσιο, στο ελληνικό κράτος, στην ελληνική πολιτεία και τα ερευνητικά μας κέντρα, τα ελληνικά πανεπιστήμια θα μπορούν να τα αξιοποιήσουν. Θέλω να σας δώσω με ένα στοιχείο για να καταλάβουμε για τι κλίμακας και πόση σημασία έχει αυτή η συμφωνία. Ακόμα η ερευνητική κοινότητα αξιοποιεί δεδομένα από τις αποστολές του Απόλλω της δεκαετίας του 70 και του 80. Οι αποστολές μαζέψαν δεδομένα από τη Σελήνη. Η ελληνική ερευνητική κοινότητα έκανε, θα σας έλεγα, κατά το κοινό λεγόμενο, ένα πάρα πολύ εντυπωσιακό μπάσιμο. Πήγαμε, συζητήσαμε με την NASA με 14 προτάσεις, οι οποίες ήρθαν από τα ελληνικά πανεπιστήμια και από τα ελληνικά ερευνητικά ιδρύματα και από ιδιωτικές εταιρείες. Και θα σας έλεγα ότι η εντύπωση που έχουμε διαμορφώσει διεθνώς είναι εντύπωση ενός επαρκέστατου ανθρώπινου δυναμικού που πραγματικά δεν έχει να ζηλέψει τίποτα. Τώρα, Υπουργέ, αν καταλαβαίνω καλά, είναι μια πρόταση αυτό από πολλούς φορείς εδώ στην Ελλάδα. Είναι πάνω από 6-7 νομίζω πανεπιστήμια και είναι και πάρα πολύ... 14 προτάσεις κατά βάση. 14 προτάσεις. Θέλω να σας πω, αυτό στην Ελλάδα σε τι θα χρησιμεύσει, ας πούμε, να πάρουμε χώμα από τη Σελήνη? Να το πω έτσι, δεν θα πάρουμε χώμα από τη Σελήνη για να το γυρίσουμε. Θα πάρουμε δεδομένα. Τα δεδομένα αυτά έχουν πάρα πάρα πολλά επίπεδα έρευνας. Αυτή τη στιγμή, όπως αντιλαμβάνεστε, η τεχνολογική αιχμή και το μέγα ζητούμενο και σε σχέση με αυτή την αποστολή είναι το τι συμβαίνει σε άλλους πλανήτες. Με πρώτη τη Σελήνη. Στη Σελήνη λοιπόν θα μελετηθούν πράγματα όπως το τι συμβαίνει με την ακτινοβολία, τι συμβαίνει με την υγρασία, το πώς συμπεριφέρεται ένας σπόρος ο οποίος ενδεχομένως να φυτευτεί. Είναι πράγματα για τα οποία σας διαβεβαιώ η παγκόσμια ερευνητική κοινότητα θα έχει ενδιαφέρον να έρθει στην Ελλάδα και να συζητήσει με τους Έλληνες επιστήμονες. Έχουμε ένα πρόβλημα με το Skype, Υπουργέ, να ξέρετε, αν μας ακούτε. Ναι, έχουμε ένα πρόβλημα με το Skype, γιατί πολλές φορές κολλάει και δεν ξέρω, έχουμε ήχο. Επανήλθε. Μας ακούτε, έτσι. Μας ακούτε, Υπουργέ. Ναι. Αυτό είναι και με άλλες χώρες θα μετέχουν σε αυτό το πρόγραμμα? Θα μετέχουν και άλλες χώρες, οι οποίες είναι λίγες. Δηλαδή θα μετριούνται στα δάκτυλα. Άρα είναι ένα πρόγραμμα, για να το καταλάβουμε, είναι ένα πρόγραμμα της NASA, στο οποίο μετέχουν διάφορες χώρες και παίρνει ο καθένας τα δεδομένα του και απλώς η NASA το συντονίζει. Αυτό συμβαίνει, έτσι δεν είναι? Η NASA είναι η υπηρεσία η οποία παίρνει την πρωτοβουλία. Ναι. Και κάλεσε σε συνεργασίες. Και μέσα στις πρώτες συνεργαζόμενες υπηρεσίες είναι η Ελληνική Διεθνική Υπηρεσία, ο Ελληνικός Διεθνικός Οργανισμός. Και πόσο θα κοστίσει αυτό, Υπουργέ? Δεν θα είναι μεγάλο το ποσό, θα πάει γύρω στο 1 εκατομμύριο η αποστολή δική μας. Το όχημα θα κατασκευαστεί στην Ελλάδα. Και το όχημα, ότι θα... το όχημα τι, το διαστημόπλαιο? Το διαστημόπλαιο θα κατασκευαστεί στην Ελλάδα. Μην τα μπερδεύετε. Το ρομποτικό όχημα λέτε εσείς. Είναι άλλο πράγμα ο πύραυλος μέσα στον οποίο θα μπουν τα οχήματα τα οποία θα κατέβουν στην Σελήνη. Είναι και αυτά τα οχήματα θα κατασκευαστούν από το κάθε ενδιαφέρον. Μάλιστα. Έχουμε και πείρα σε αυτά.
στη ρομποτική στην Ελλάδα είναι μπροστά, χωρίς πλάκα βεβαίως, τώρα. Βεβαίως. Είμαστε μπροστά. Και φαντάζομαι ότι όλο αυτό το πράγμα και μετά το 22 θα γίνει στην χώρα μας ένα. Και συνέδρια φαντάζομαι θα έχουν προγραμματιστεί. Δηλαδή θα συγκεντρώσουμε το ενδιαφέρον και μετά την αποστολή αυτή, έτσι δεν είναι? Θα ξεκινήσουμε ήδη τις επόμενες μέρες και θα συζητήσουμε με την ερευνητική κοινότητα την ελληνική για το πώς θα σχεδιάσουμε εμείς τις προτεραιότητές μας. Θα σας κάνω μία πρόβλεψη. Θεωρώ ότι αυτό το πρόγραμμα θα μεγαλώσει και θα επεκταθεί. Θα αναπτυχθεί σε όγκο και σε εκτόπισμα. Ωραία, μακάρι να το βγάλουμε αυτό το εκατομμύριο που θα δώσουμε. Ναι, σίγουρα θα το βγάλουμε και σε επίπεδο διαφήμιση, εγώ κατά τη γνώμη μου πιστεύω ότι θα είναι. Δηλαδή, καλά, νομίζω και προβολή τη χώρα. Το να γίνει η Ελλάδα μία από τις 10 χώρες οι οποίες έχουν πατήσει στη σελήνη, νομίζω είναι κάτι σημαντικό. Και φτηνά θα μας έρθει. Κύριε Υπουργέ, να γυρίσουμε στα Γήινα για λίγο. Σας υποσχεθώ ότι θα έρθω στο στούντιο να τα πούμε αυτά. Να ζητήσουμε όμως ένα σχόλιο πριν να έρθετε. Θα σας περιμένουμε και εδώ με τα χαράς. Είστε στο επίκεντρο των συζητήσεων εδώ για την υπόθεση Πετσίτη, η οποία δεν φαίνεται να καταλαγιάζει. Δεν θα κάνω όμως κανένα σχόλιο, κύριε Σαραντάκο, επιτρέψτε μου. Σας υπόσχομαι, θα έρθω στο στούντιο και θα τα συζητήσουμε αναλυτικά. Ναι, αλλά ένα πολιτικό σχόλιο, αν θεωρείτε ότι στο επίκεντρο μιας επίθεσης. Όχι. Δεν θα κάνω. Αυτή τη στιγμή είμαστε εδώ για μια δουλειά. Δεν είμαι άνθρωπος που αποφεύγει τις συζητήσεις, ούτε τις δύσκολες ερωτήσεις. Σας υπόσχομαι ότι θα έρθω στην εκπομπή σας. Υπουργέ, μέχρι να γυρίσετε όμως από το διάστημα, εσείς εκεί που είστε από την Ουάσιγκτον, μπορεί να μπει στο αρχείο η υπόθεση. Στη γη. Για την υπόθεση Νοβάρτης, η οποία κυριαρχεί σήμερα, κύριε Υπουργέ, γιατί είχαμε χθες εξελίξεις. Αν έχετε κάποιο σχόλιο. Κύριε Σαραντάκο, να το κρατήσουμε στο ζήτημα για το οποίο συνδεθήκαμε. Σας υπόσχομαι ακόμα και μέσα στην εβδομάδα, αν θέλετε, να έρθω στην εκπομπή σας. Ωραία, πότε επιστρέφετε στην Ελλάδα? Τετάρτη μεσημέρι. Ωραία, Πέμπτη πρωί να σας περιμένουμε εδώ, λοιπόν. Ευχαριστούμε πολύ. Πέμπτη πρωί σας το κρατάμε αυτό σαν δέσμευση. Προσαρμόζουμε την εκπομπή για να σας έχουμε εδώ. Καλημέρα σας από την Αθήνα. Καλημέρα, Υπουργέ. Καλημέρα.